Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την αγωνιστική του υπέρβαση και επικράτησε στο στάδιο Ειρήνη και Βιλία τη και ιδιαίτερα ακριβής Ραμάνι Μιλάνο με 86-75. Ήταν ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο οι Ιταλοί το ήλεγαν απόλυτα και κατάφεραν να προηγηθούν με συν 8-34-42 πριν ο Γιώργος Πρίντεζης με το γνωστό πεταχτάρι διαμορφώσε το 36-42 σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο 20 λεπτό. Μέχρι και το 23ο λεπτό οι Ιταλοί έδειχναν πως εύκολα ή δύσκολα θα έπαιρναν την νίκη. Ο Ολυμπιακός όμως έβγαλε αντίδραση και με ένα επιμέρου σκορ 50-33 στη δίτη και την τέταρτη περίοδο του πρωταγωνιστές του Σακίλ Μακίση και Κώστας Λούκα κατάφερε να επιστρέψει κάνοντας το 59-53. Χάρισον, Σλούκας και Τζέγκινς έκαναν πάρτι απέναντι στην άμυνα ζώνη του Έτορε Μεσίνα, ενώ ο Χασάν Μάρτιν κυριάρχη στην ε, ρακέτα. Κάπω έτσι, η διαφορά ήταν στο συν 12, 79-67 και βεβαίω η σεμνή τελετή είχε ολοκληρωθεί. Παρά το γεγονό ότι η Αρμάνη μείωσε στου 6 πόντου. Κορυφαίο για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστα Λούκας με 17 πόντου και 11 assist. Θετικότατη παρουσία του Σακίλ Μακίσικ με 10 πόντου αλλά και του Χασάν Μάρτιν. Αν παίζουμε όπω το δεύτερο ημίχρονο με σκληρή άμυνα. Καλές επιλογές στην επίθεση και καλή κυκλοφορία θα έχουμε σίγουρα αρκετέ ελπίδε να κερδίζουμε. Το σημαντικό ήταν οι καλέ άμυνε και η καλή κυκλοφορία. Δεν κάναμε βιαστικέ επιθέσει. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε χαζά λάθη. Παίρνοντα το rebound, τρέχαμε άσκοπα και κάναμε πεδαριώδη λάθη. Ελέξαμε το ρυθμό, βάλαμε μεγάλα σουτ και νικήσαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο όπω φαίνεται να προσαρμοστώ. Δεν είναι εύκολο από τη στιγμή που ήμουν 5 χρόνια σε άλλη ομάδα. Οι συμπέκτε μου και οι προπονητέ μου με βοηθάνε. Είμαι πολύ χαρούμενο που νικήσαμε μια τόσο καλή ομάδα. Ακόμα είναι η αρχή και συνεχίζουμε. Στην πρεμιέρα ήρθε κάτι που δεν έπρεπε να έρθει. Τέτοια μάτς πρέπει να κερδίζονται. Εν μέρη ρεφάραμε σήμερα. Ο στόχος είναι να μπούμε στην οκτάδα, γι' αυτό παλεύουμε.